Είδες τι εκπλήξη σου ετοιμάσαμε, δεν το ήξερες, ότι είπαν οι κοπέλες για σένα. Είδες πώς θα κάνουμε εμείς πατιούτ μέχρι να ντυθεί ο Κωνσταντίνος, να ετοιμαστεί για το τελευταίο αυτό, για το βίντεο, το έτσι, το αλλιώς. Μιλήσαμε, ρωτήσαμε και είπανε πράγματα για σένα. Τις αγαπώ πάρα πολύ. Ειλικρινά δεν είναι τυχαίο που έχω επιλέξει τα κορίτσια αυτά για να είναι μαζί μου και να είμαστε συνεργατάκια, έτσι όπως τα λέω, φιλαράκια. Μα πάνω απ' όλα νομίζω για να βγει κάτι καλό πρέπει πάνω απ' όλα να είσαι φιλαράκι. Να έχεις χημεία, παιδιά. Ναι. Να μπορείς να επικοινωνείς, να τα βρίσκεις και γενικά να υπάρχει ήσυχο κλίμα στην ώρα. Τι χημεία έχετε εσείς? Αγάπης. Α, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επαγγελματισμού. Ναι, αφού ούτως ή άλλως συνεργάτες και φίλοι είναι κομμάτι της ζωής μας. Ναι, σαφώς. Επίσης και μια σοκολάτα είναι το πιο γλυκό κομμάτι της ζωής μου. Δεν είπα για γλυκό. Όχι, λέω, είναι το πιο γλυκό κομμάτι της ζωής μου. Εσύ π.χ. είσαι ξινό κομμάτι στη ζωή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα να σου πω κάτι. Το ξινό είναι αυτό που σου κάνει την αντίδραση. Την αντίδραση. Βεβαίως. Όταν φας ένα ξινό δεν κάνεις. Και εγώ αυτό θέλω να δημιουργώ, αυτό το α. Κατάλαβες. Ξυνήλα, ε. Αλλά όμως... Εσύ και η Ηλιάκη. Ναι. Ναι, είναι Γιάννη, είναι τυχαίο, δεν είναι. Απλά πολλές παρουσιάσεις και τσέχεται πάντα η Ηλιάκη. Δεν είναι θέμα. Να σου πω, αμοιβαία τα αισθήματα μωρό μου. Να το βάζεις αυτό το τραγούδι του Γονίδη στο αυτοκίνητό σου. Καλέ, δεν το λέω εγώ. Πλάκα κάνεις, ναι, το μωρέ, λέει ο συνεργάτης στο ραδιοφωνικό σταθμό. Ότι άκαι είμαι ένα Νίκο και τη τραβάς το ζωνί. Δεν το λέω εγώ. Α, ναι, όχι, όχι. Από το πρωί που έρχομαι. Αλήθεια. Ναι. Ακούς και το σταθμό, Ηλιάκη. Ναι. Πώς αντέχεις. Λοιπόν, να σε ρωτήσω, πλάκα κάνω. Εγώ παρότι σας ακούω, βέβαια, γιατί είναι πολύ ωραία. Είναι η Μαρία Ηλιάκη στον ραδιοφωνικό σταθμό το πρωί, μαζί με τον Μάκη τον Μπουνέτη. Τους αγαπάμε. Και εγώ τους ακούω. Η Μπεκατόρου μαζί. Μιλάει αυτή. Ναι, μιλάει, έχει απορίες. Α, δεν την ακούω αυτή. Όταν μπαίνει αυτή, κάτι παθαίνω. Μέσα το ασπίδε. Όχι, μπαίνω από μόνο. Έχει κάτι με κοινή. Όχι, καλέ. Τότε. Απλά δεν την ακούω. Μα πάντα όταν αναφέρω εκείνη, πάντα κάτι. Ποια είναι αυτή, δεν την ξέρω. Δεν καλέ, γιατί πρέπει να τις ξέρω όλες. Εγώ ξέρω δύο τρία άτομα. Τη Βασίλισσα Ελισάβετ, τον Πρωθυπουργό, δεν ξέρω και πολύ κόσμο. Ναι, εντάξει. Της κατηγορίας μου δηλαδή. Λίγο ασήμαντα πρόσωπα, ξέρεις, αλλά δεν. Ναι, δεν ξέρω πιο χαμηλά. Λοιπόν, θέλω να μου πεις έτσι κλείνοντας, μια και γίνεται δώρος πολύς, έγινε και τα λοιπά, σχετικά να τελειώνει αυτά, πάει, έρχεται. Όλο αυτό με τον dancing. Στο dancing θα πήγαινες ως χορευτής και τα λοιπά, να αναλάβεις, ας πούμε, κάποιον. Κάποιον star. Ναι. Βεβαίως. Δεν είναι μόνο τραγούδι. Μεγάλη μου χαρά. Ναι, λέω star και τα λοιπά. Ναι, γενικότερα. Star, εντάξει, τώρα αυτό το star είναι πολύ. Ναι. Είναι η τύπου star αυτή. Ναι. Εντάξει, ναι, για πες. Είναι μια, να αναφέρουμε, παιδιά, ότι είναι μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια αυτό που γίνεται και μακάρι όλα τα κανάλια με τον δικό τους τρόπο, με την οικονομική υποστήριξη που έχουν, να κάνουν έστω και το πιο απλό πράγμα όπως είναι το Dancing with the Stars. Είναι κάτι πολύ καλό, είναι μια πολύ καλή προσπάθεια. Θέλει δουλειά βέβαια ακόμη. Πώς δεν θέλει. Θέλει είναι, δουλειά. Εμένα μου κάνει πολύ εντύπωση, ναι. Δηλαδή βλέποντας πριν κάποιους ανθρώπους που δεν σου πάει το μυαλό. Δηλαδή πρέπει να καταβάλουν πολύ προσπάθεια έτσι. Που σίγουρα. Βλέπω οι κοπέλες κάνουν ανοίγματα, σηκώνουν πόδια, σπαγκάτο. Και αν δεν έχει κάνει, ας πούμε, και μικρή π.χ. μπαλέτο, πώς καταφέρουν και κάνουν σπαγκάτο. Γι' αυτό, παιδιά, από αυτή την άποψη, δεν ξέρω, θα είχα τόσο την ψυχική δύναμη και τη σωματική κυρίως, για να μπορώ να αντέξω όλο αυτό το φόρτο εργασίας που έχουν οι συνάδελφοι εκεί. Και μην ξεχνάμε ότι για να πας εκεί πρέπει να αφαιρέσεις κάποιες προσωπικές ώρες μαθημάτων. Πολλές προσωπικές ώρες. Κάτι το οποίο δεν μπορείς να εκθέσεις εντός αγωγικών τον κάθε επιχειρηματία που βρίσκεσαι και ανήκεις εκεί και δουλεύεις, γιατί. Πρέπει ξαφνικά να πας στον Dancing with the Stars για να δουλέψεις και να πάρεις κάποια χρήματα που πιστεύω δεν ανταποκρίνονται και στα χρήματα αυτά. Όχι, μα παίρνες. Τα χρήματα βέβαια, δεν πάνε για κάποιο. Ένα ποσό. Βέβαια, για αυτό το σκοπό θα πήγαινα σαφώς. Το συζητώ και θα πάλευα για να τα φέρω εις πέρας. Αλλά τη δεδομένη στιγμή, επειδή είμαι πάρα πολύ φορτωμένος από πάρα πολλή δουλειά, δυστυχώς δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο.